έρχονται και παρέρχονται, οι υπουργοί έρχονται και παρέρχονται. Και το ίδιο πράγμα λέμε στους αγρότες, αλλά στο τέλος καταλήγουμε αυτό που λέμε με το Γιάννη. Ότι δώσε κάτι τώρα, άμεσα. Μείωσε λίγο τη φορολογία, μείωσε λίγο το πετρέλαιο, ναι, να βγω για φέτος. Αυτή η λογική δεν είναι μία λογική που έχει κοντά ποδάρια, γιατί και του χρόνου πάλι τα ίδια θα έχουμε. Εδώ θα είμαστε και θα έχουμε πάλι τα ίδια και θα κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις. Αυτή η κουβέντα, αν είχε πάρει διαφορετική τροπή, όχι δώσε μου κάτι να φύγω, γιατί αυτή είναι μια παλιά τεχνική η οποία κούρασε. Κούρασε και τους αγρότες, κούρασε και την κοινωνία. Αυτή η μορφή της διεκδίκησης. Πιθανότητα συνάντησης με τον Πρωθυπουργό υπάρχει και έχω δει. Να κάνουμε μια κουβέντα που σε... Κοιτάξτε να δείτε. Αυτός ο δρόμος, η τακτική αγώνα, εφαρμόζεται εδώ και πάνω από μια 20ετία, 30 χρόνια μάλλον. Και έχει τι αποτέλεσμα τόσο κοντό που φτάνει μέχρι 12 μήνες. Την επόμενη χρονιά λέμε ξαναδώσε κάτι να φύγουμε από τους δρόμους. Νομίζω ότι αυτό είναι κοντόφθαλμο. Είναι πολύ κοντόφθαλμο. Ναι, αλλά άμα κλείσουν αν οι δρόμοι. Αν αρχίσουμε να συζητάμε επιτέλους πραγματικά. Αν κλείσουν οι δρόμοι και άμα κλείσουν τα ΤΕΜΠΗ, Υπουργέ, το Σαββατοκύριακο, τι θα γίνεται. Από Δευτέρα, άμα κλιμακώσουν και έχουμε κόψιμο της Ελλάδος στη μέση, δεν θα αναγκαστείτε να κάνετε αυτή τη συνάντηση. Εγώ σας είπα να αναγκαστούμε να κάνουμε οποιαδήποτε συνάντηση, να αναγκαστούμε καταρχήν δεν είναι όρος, γιατί όταν καλείς δεν αναγκάζεσαι. Να πιεστείτε μας εδώ, μην λέξεις. Όταν κάνεις την πρόσκληση δεν αναγκάζεσαι. Όχι, λέω με τον Πρωθυπουργό τώρα, με τον Υπουργό, με τους άλλους υπουργούς και τον Πρωθυπουργό. Η πρόσκληση για διάλογο είναι ανοιχτή. Εδώ στο Υπουργείο συζητάμε καθημερινά με αγροτικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Συζητάμε με συνεταιρισμούς από όλη την Ελλάδα. Συζητάμε με μικρές μεταπηδικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα. Συζητάμε με διεπαγγελματικές όλων των τομέων. Και λύνουμε, βρίσκουμε λύσεις ή δρομολογούμε λύσεις. Μου, δεν τα λύσαμε. Υπουργέ μου, κύριε Ραχοβίτη, επειδή είστε, σας ξέρουμε και πολύ καιρό. Δρομολογούμε λύσεις για την επόμενη μέρα. Και Υπουργέ μου, επειδή σας ξέρουμε και πολύ καιρό και πολλά χρόνια και ξέρουμε και τους αγώνες που έχετε κάνει, ότι γνωρίζετε το θέμα, θα σας παρακαλούσα, εφόσον συνεχιστεί το θέμα, μία μέρα να έρθετε εδώ στο στούντιο και να έχουμε δύο ανθρώπους από την άλλη πλευρά, να κάνουμε ένα ανοιχτό διάλογο, να καταλάβει και ο κόσμος που γίνεται, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για σήμερα. Καλημέρα σας. Εμένα μόνο μία τελευταία λέξη. Δεν μου αρέσει η λογική και μάλιστα... Μπορώ να σας πω ότι με προσβάλλει, δώσε κάτι σήμερα για να φύγουν οι αγρότες από τον δρόμο. Δεν είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Αυτό είναι νομίζω υποτιμητικό για όλους μας. Δεν είναι έτσι όπως πρέπει να συζητάμε για τη γεωργία για τον επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εύχομαι να επικρατήσει η ψυχραιμία και η λογική. Σας περιμένουμε και από εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Η ώρα πήγε 8.30. Πάμε να δούμε το διαγωνισμό μας για να πάμε σε διάλειμμα, γιατί μετά θα έχουμε και τους εκπροσωπητές.